Χωρί νερό, αναμένεται να μείνουν αρκετέ γειτονιέ τη πόλη του Ηρακλείου την ερχόμενη εβδομάδα. Εμεί παίρνουμε κάποια μέτρα, δηλαδή θα ισορρεύσουμε κάποιο νερό που μπορούμε σε κάποιε άλλε δεξαμενέ να βοηθήσουμε, να φέρουμε κάποιο λίγο νερό που μπορούμε που συνήθω πάει στην περιοχή τη τηλή Σου δουλεύουν όλε οι δεξαμενέ, όλε οι γιοτρήσει εκεί πέρα. Να στείλουμε και κάποιο λίγο νερό στην περιοχή τη Παπατήτου, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ουσιαστικά θα φανεί μετά την Τρίτη. Ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη αναστέλει για λόγου συντήρηση των εγκαταστάσεών του τη λειτουργία του διηληστηρίου του φράγματο αποσελέμι Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρο τη πόλη να δει τι βρύσε του να στερεύουν. Συνήθω το Δεκέμβρη, κάνουν τη συντήρηση του αποσελέμι, αλλά φέτο ότι επειδή υπήρχε λίγο νερό, 4 εκατομμύρια ήταν βαρημένο. Καταλαβαίνετε, λογικό είναι το, τα 4 εκατομμύρια έχουν μεγάλη επιβάρηση στο, στο σύστημα και θέλουν να κάνουν τη συντήρηση πιο γρήγορα και θα τι ξεκινήσουν την Κυριακή το βράδυ, μέχρι την Δετάρτη το βράδυ, το μέγιστο. Mm -hmm. Θα προσπαθήσουν, όπως μου είπαν, να το τελειώσουν σε δύο μέρες, αλλά επειδή δεν ξέρουν τι θα δούνε, μάλιστα θα έρθει και η εταιρεία, πρώτη φορά, αυτή μια Ιταλική εταιρεία που κατασκεύασε όλο αυτό το σύστημα, θα έρθει πρώτη φορά να κάνει, θα είναι παρούσα και αυτή, να κάνει και αυτή τον έλεγχο συγχρόνω, οπότε αφήσαμε μία με παραπάνω. Όπω αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τη ΔΕΙΑ, οι πιο έντονα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι περιοχέ εντό των τυχών. Ο πόρο, η ανάληψη κηπού πολυεθνική αντιστάσεω και οι πατέλε. Ενώ μικρότερα προβλήματα αναμένονται στι περιοχέ Αγία Κατερίνη, Θέρησο, Ατσαλένιο, Μασταμπά και Νέα Αλκαρνασό. Παίρνουμε 400 κυβικά την ώρα που τον αποστέλουμε αυτή τη στιγμή. Παίρναμε πριν δύο χρόνια 1200 κυβικά μου πες τα 400. Από αυτά τα 300 πάνε στην Παπατή και τα 100 πάνε στην, ε, στην Ούλοφ πάνω στην άλλη δεξαμενή, την κεντρική που έχουμε. Ε, Όπω καταλαβαίνουμε, η Παπατή η οποία τροφοδοτεί το κέντρο του Ηρακλείου Εθνική Αντιστάσεω εντό τυχών τη περιοχή, αυτή θα έχει μεγαλύτερη επιβάρηση και έχουν πάρει και την υπόσχεση από τον ΟΑΚΟ ότι θα μα ενισχύσει πολύ περισσότερο από τα 300 κυβικά μια εβδομάδα, δέκα μέρε μετά από την έναρξη πάλι, ώστε να μην έχουμε κάποιο ντόμινο που σύντομα έχουμε σε περιπτώσει διακοπή μεγάλη. Οι υπεύθυνοι τη Υπηρεσία Υδρεύσης Αποχέτευση Ιρακλείου ζητούν από του πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση του νερού. Τώρα είμαστε σε λίγο καλύτερη περίοδο από θέμα καταναλώσεων. Τον Αύγουστο είχαμε πάρα πολλέ καταναλώσει. Ήταν εμφανώ από τι δεξαμένε, τι τάξει δεξαμενών. Τώρα έχουν επανέλθει δεξαμένε σε πιο ήπια επίπεδα. Είναι πιο καλά είναι. Οπότε μπορούμε να ανταποκριθούμε.